Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιάννης ο Ανδρέου και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε και να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Θα σας δείξω τον τεχνικό τρόπο λοιπόν με τον οποίο μπορείτε να κάνετε αυτό και θα σας δώσω μια βασική κατανόηση και καθοδήγηση στο τι μπορείτε να κάνετε και πώς. Και φυσικά θα σας δείξω και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αξιολογήσετε ε, κρυπτονομίσματα που έχουν πραγματική αξία από κρυπτονομίσματα που απλώς υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμα. Και αυτό το βίντεο λοιπόν έχει σαν σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την, την αγορά την ίδια και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβολή. Και αν ψάχνετε κάποιο τέτοιο, καλύτερα να ψάξετε αλλού. Παρ' όλα αυτά, εγώ με τη γνώση και την εμπειρία που έχω θα σας βοηθήσω με αρκετές πληροφορίες και θα σας καθοδηγήσω μέσα από διάφορα site και συστήματα, λοιπόν, τα οποία μπορείτε να συμμετέχετε και να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Αλλά φυσικά, ξαναλέω, η απόφαση στο τέλο είναι δική σα για το αν θα επενδύσετε ή όχι σε κρυπτονομίσματα. Πώ ξεκινάμε, λοιπόν. Ξεκινάμε από το CoinMarketCap και το CoinGecko. Σε αυτά τα δύο website μπορεί κάποιο να βρει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για κρυπτονομίσματα. Είτε στα ίδια τα website, είτε σε παραπομπέ που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το website για να μάθει περισσότερο για το κάθε κρυπτονόμισμα. Οπότε, τι είδου πληροφορίε θα μπορούσε να μάθει κάποιο το τι κρυπτονομίσματα υπάρχουν, πόσα κρυπτονομίσματα, ποια είναι αξία και μετά ξεχωριστά και για το κάθε κρυπτονομίσμα. Ανοίγοντας, ανοίγοντας λοιπόν την σελίδα ε, του κάθε για το κάθε κρυπτονομίσμα, βλέπεις οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι. Είτε αφορά τη τιμή του, είτε το supply, τη διαθεσιμότητα, το πόσα νομίσματα υπάρχουν από αυτό, το, ιστο, το ιστορικό του κάθε κρυπτονομίσματος, ε, την αξία του που είχε τότε και τώρα κτλ. Και τι σκοπό έχει τι, εξυπηρετεί ας πούμε σαν, ε, σαν, project αυτό και φυσικά μετά στο κάθε κρυπτονόμισμα θα βρεις εδώ ψηλά και ένα website το οποίο μπορείς να δεις αναλυτικά τα πάντα όσο αφορά το κάθε κρυπτονόμισμα. Οπότε σε αυτά τα δύο website μπορείς να δεις πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν λίγο πολύ ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν μεγάλες διαφορές τις πληροφορίες το, το, το τα, τις οποίες παρέχουν μέσα από τα website. Και τώρα πώς θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σημείο το οποίο λέγεται Exchange και μπορεί κάποιο να δει Όλε τι επιλογέ τι οποίε μπορεί να αγοράσει κρυπτονομίσματα. Θα μπορούσε να αγοράσει λοιπόν κάποιο κρυπτονόμισμα. Αυτά εδώ τώρα τα ονομάζουμε στα ελληνικά ανταλλακτήρια, τα exchanges, και σημαίνει λοιπόν ότι κάποιο μπορεί να αγοράσει να κρατάει και να κρατάει τα κρυπτονομίσματα εκεί, είτε να τα μετατρέψει σε άλλο κρυπτονομίσμα από το ένα στο άλλο, είτε και σε κανονικό, σε fiat νόμισμα που είναι ευρώ, δολάριο κτλ. Αυτέ εδώ λοιπόν είναι οι εταιρείε, τα ανταλλακτήρια. Τα, οι τράπεζε για τα κρυπτονομίσματα που δεν είναι ακριβώ τράπεζε όπω έχουμε συνηθίσει με τι τράπεζε, αλλά κατά κάποιο τρόπο να σα δώσω κατανόηση. Αυτά λοιπόν ταυτόχρονα θεωρούνται και wallet. Υπάρχουν άλλε εταιρείε και άλλα site το οποίο είναι μόνο πορτοφόλια για να κατάστα νομίσματα εκεί και αυτά, είναι, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν πορτοφόλια αλλά και σαν ανταλλακτήρια για να αγοράσει, να απολάσσει και να κατάστα κρυπτονομίσματα εκεί. Τώρα, σαν, ε, ε, ποιο πρέπει να επιλέξει από όλα αυτά. Εδώ λοιπόν έχει μια σειρά πρωτογιότητα με κάποιε αξιολογήσει ω τα καλύτερα έω και τα χειρότερα, α πούμε. Το Binance είναι η μεγαλύτερη εταιρεία για αγορά, πώληση κρυπτονομισμάτων και holding και τα σχετικά να κρατάει δηλαδή κάποιες κρυπτονομίσματα ε, και η διαδικασία στα αλήθεια παρόλο που είναι η πλατφόρμα της λίγου μπορεί να μοιάζει σαν χάος άμα μπεις μέσα η διαδικασία το πώς το κάνεις είναι πάρα πολύ απλή αρκεί να ακολουθήσει κάποιο τα βήματα που χρειάζεται να κάνει αυτό. Ε, υπάρχει λοιπόν η Binance, υπάρχει η Coinbase, υπάρχει η Crypto.com, υπάρχει το Kraken το οποίο θα έλεγα ότι αυτά τα τέσσερα είναι στις επιλογές, στις καλύτερες επιλογές για να, για να κάνει κάποιους αγορές σε κρυπτονομίσματα, κάποιον που θέλει να αγοράσει λοιπόν και να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Ε, τώρα η Coinbase είναι μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο παλιές εταιρείε, αλλά έχει και τα ε, πιο μεγάλα fees ε, ε, τ, όταν αγοράζει, γιατί έχεις πάντα, κατάνε πάντα μια προμήθεια στις αγορές και στις πωλήσεις. Μετά ε, είναι η Binance που πλέον είναι μεγαλύτερη στον κόσμο και είναι τουλάχιστον 10 φορές σε ποσότητες και στα πάντα καλύτερη, δηλαδή είναι σαν να λέμε η Amazon για τα κρυπτονομίσματα, η Binance, και έχει τις περισσότερες επιλογές και τα λιγότερα fees, ε, ε, φόρους δηλαδή όταν κάνεις αγορά πώληση μέσα και είναι λοιπόν στι επιλογέ, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα για να αγοράσει κάποιο. Όμω, συστήνεται κάποιο να έχει πρωτοφόλια και λογαριασμό δηλαδή στα αλήθεια και σε άλλα ε, σιγά σιγά να ξεκινήσει να έχει, διότι καθώ εξηγώνει και προχωράς ε, υπάρχουν πράγματα πούμε, που σου προσφέρουν έξτρα άλλε εταιρείε όπω η Crypto, ή μπορεί να σου προσφέρει Kraken και άλλα που θα δει και στην πορεία. Αλλά για αρχή, για ξεκίνημα, θα μπορούσε να ξεκινήσει από την Binance. Πολύ απλά. Πώ ξεκινάς λοιπόν, Πάρα πολύ απλά. Register, βάζει ένα email, password βρίσκεις μια επιβεβαίωση, ένα link επιβεβαίωση στο email σου, κάνεις verify το λογαριασμό σου, συνδέεσαι και μετά θα σου ζητήσει να συμπληρώσεις και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και θα σου ζητήσει και, κάποια, και μια ταυτότητα. Αυτά τα ζητάνε γιατί είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να έχουν και ε, τα πραγματικά στοιχεία κάποιου πελάτη μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε ε, θα πρέπει να συμπληρώσεις και αυτά για να μπορείς να κάνεις αγορές και πωλήσεις και να χατάσεις και τα νομίσματα μέσα. Και αφού έχουμε κάνει verify το λογαριασμό μας λοιπόν, μπορούμε να ασφαλίσουμε το λογαριασμό μας και να μην ανησυχούμε για την ασφάλειά του ή το αν κάποιος θα μπορούσε να μας παραβιάσει, αν θα είναι ασφαλές τα χρήματά μας κτλ. Θα μείνουμε και επιπλέον πληροφορίε για την ασφάλεια, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία ασφαλίζουν το λογαριασμό μας, τόσο που ακόμα και κάποιος να μαντέψει να έχει το password μας, να μην μπορεί να συνδεθεί και να, για να κάνει κάποια κίνηση στο λογαριασμό μας. Και αυτό λοιπόν το ένα είναι η επιλογή μέσα μέσα στο κινητό για με έξτρα κωδικό όπως όταν κάνουμε αγορές με κάρτες για να επιβεβαιώσει ότι είμαστε εμείς. Για ένα, ένας έξτρα τρόπος ασφάλειας. Κάποιες φορές στέλνει και SMS στο email. Μια έξτρα ασφάλεια του λογαριασμό μα είναι και το Google Authentication. Είναι μια εφαρμογή την οποία την κατεβάζουμε στο κινητό μα και τη συνδέουμε με τον λογαριασμό μας να μας δίνει έναν κωδικό κάθε 15 δευτερόλεπτα, έναν διαφορετικό καινούριο κωδικό το οποίο λοιπόν το χρησιμοποιούμε είτε όταν συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας για έξτρα ασφάλεια είτε όταν κάνουμε κινήσεις όπως μεταφορές, πωλήσει κτλ, trading δηλαδή στα κρυπτονομίσματα στα και βασικά πιο πολύ στις μεταφορές και στο login. Ε, αυτό λοιπόν δίνει περισσότερη ασφάλεια και θεωρητικά λοιπόν με αυτά τα δύο ε, είσαι ok. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα συστήματα ασφαλείας εδώ μέσα όπως βλέπεις με το, με το Ledger, με το Security Cake κτλ. Αλλά και με αυτά τα δύο κάποιο είναι εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι ok για να ξεκινήσεις από το και πέρα. Και θα μπορούσε λοιπόν μετά να ξεκινήσεις και να κάνεις κανονικά τις αγορές. Τώρα Έχω κάνει αρκετά βίντεο για ε, την Binance και για, για πολλά πράγματα τα κρυπτονομίσματα, αλλά μια και έχω πάρα πολλέ πληροφορίε και κάποιε φορέ ξέρω ότι χάνεστε με, τα, με τη τόση πληροφορία και γι' αυτό έκανα αυτό το βίντεο. Και γενικά, ε, για την Binance συγκεκριμένα, έχω ένα βίντεο το οποίο έχω κάνει πριν από ένα μήνα, από τώρα που κάνω το βίντεο το οποίο έχει όλες τις οδηγίες μόνο και μόνο να χρησιμοποιήσει την Binance. Αγορά, πώληση και trading και άλλες λειτουργίες που έχει, σημαντικές λειτουργίες που έχει μέσα η Binance που μπορείς να τις εκμεταλλευτείς. Οπότε έχεις αυτό για την Binance και μετά για, για το, για το όσο αφορά την ασφάλεια του το λογαριασμού μα μας και των κρυπτονομισμάτων, έχεις δύο βίντεο που το οποίο πρέπει να δεις για να κατανοήσει πλήρω για το τι συμβαίνει με την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων. Έχει αυτά εδώ τα δύο βίντεο λοιπόν, το Crypto ασφάλεια που λέει εδώ πέρα, τι γίνεται με την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και αυτό εδώ. Όταν δει αυτά τα δύο βίντεο, θα ξέρει ακριβώ τι πρέπει να κάνει με τα κρυπτονομίσματά σου και σε ποια περίπτωση πρέπει να αυξήσει το επίπεδο ασφαλεία για τα κρυπτονομίσματά σου και σε ποια όχι και πότε θα είσαι OK. Θα λοιπόν, θα έχει πλήρη κατανοήσει όταν θα δει αυτά τα δύο ε, βίντεο. Οπότε λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε. Όταν ξεκινάμε λοιπόν τώρα έχουμε κάνει ε, το λογαριασμό μας και είμαστε έτοιμοι για trading για να κάνουμε την πρώτη μας αγορά. Πηγαίνουμε φυσικά εδώ και εδώ έχουμε επιλογές να κάνουμε αγορές με credit card με bank transfer μπορούμε να πληρώσουμε λοιπόν κατευθείαν να αγοράσουμε κάποιο κρυπτονόμισμα με την κάρτα μας να επιλέξουμε το κρυπτονόμισμα το οποίο θέλουμε. Ας πούμε θα μπορούσα να βάλω για παράδειγμα τον 100 ευρώ να επιλέξω εδώ bitcoin ή κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα. Και να πατήσω το buy bitcoin, βάζοντας στοιχεία τη κάρτα κτλ. Και γίνεται η αγορά. Η μία επιλογή είναι αυτή, υπάρχουν μετά και οι άλλε επιλογέ μέσα σε αυτό εδώ. Αλλά πλήρη καθοδήγηση θα δει σε αυτό εδώ το βίντεο, το οποίο είναι για την Binance, είναι αποκλειστικά για την Binance για το πώ κάνει όλε αυτέ τι κινήσει. Οπότε προτιμώ να δει εδώ παρά να επεκταθώ σε αυτό το βίντεο. Στη συνέχεια μπορείτε να παραγγείλετε και την κάρτα της Binance, τη Visa Debit, την οποία μπορείτε να φορτώσετε με χρήματα που θα έχετε στο λογαριασμό σας και τη φορτώνετε στην περίπτωση που έχετε κάποιο κρυπτονόμισμα, το πουλάτε το κρυπτονόμισμα, το μετατρέπετε σε ευρώ και τα ευρώ αυτά μπορείτε να τα φορτώσετε κατευθείαν στην κάρτα και να χρησιμοποιήσετε, να χρησιμοποιήσετε την κάρτα για αγορές online και offline και αναλήψεις ETM κανονικά, Όποιος, όπως οποιαδήποτε άλλη κάρτα, Visa, Mastercard κτλ. Ε, υπάρχει λοιπόν της ε, Binance την οποία μπορείτε να τη βρείτε σε αυτή εδώ τη διεύθυνση για να την παραγγείλετε. Φυσικά πρέπει να είστε συνδεμένοι με το λογαριασμό σα και για να την παραγγείλετε θα πρέπει να ανεβάσετε και ένα λογαριασμό διεύθυνση για να πιστοποιήσετε τη διεύθυνσή σα έτσι ώστε να, μπορείτε να, ε, να μπορούν να στείλουν την κάρτα στη διεύθυνσή σα. Οκ, okay, πάρα πολύ εύκολη η παραγγελία. Δίνει και cashback μετά στι αγορέ μέχρι και 8% ε, όταν κάνετε αγορέ και χρησιμοποιήσετε την κάρτα τη Binance. Έχει λοιπόν και τα δικά, και τα δικά τη ωφέλη. Στη συνέχεια, λοιπόν, αφού έχετε κάνει τα βασικά βήματα με την Binance, έχετε κάνει λογαριασμό, αγορέ, παραγγείλετε κάρτα κτλ. Προτείνω στη συνέχεια να ανοίξετε λογαριασμό και σε κάποιο άλλο δεύτερο ή πρωτοφόλη. πρωτοφόλι. Ε, Πορτοφόλι ανταλλακτήριο. Δηλαδή, να ανοίξουμε λογαριασμό και σε άλλε εταιρείε κρυπτονομισμάτων. Που μπορούμε να κάνουμε αγορά πόλη κρυπτονομισμάτων και που έχουν και αυτέ κάρτε όπω η Binance. Και μία από τι καλύτερε επιλογέ είναι και η Crypto. Έχει υψηλότερα φύση από την. Ε, οι απλές αγορές και πωλήσει από την Binance, αλλά κάποιες φορές θα δείτε στη συνέχεια ότι θα σας χρειαστούν και δεύτερα και τρίτα πορτοφόλια, διότι κάποιε φορές κάποια κρυπτονομίσματα δεν υπάρχουν στην Binance ή υπάρχουν και υπάρχουν στην crypto ή κάποιε φορέ δεν υπάρχουν στην crypto και υπάρχουν στην Binance. Αυτό θα το δείτε στη συνέχεια. Αλλά γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να έχουμε μερικά πορτοφόλια, να έχουμε μερικέ επιλογές έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας και να κρατάμε. Και θα δείτε ότι στη συνέχεια καθώς εξελίζεστε και κάνετε και άλλες επενδύσεις και κατανοείτε περισσότερα τα κρυπτονομίσματα, θα δείτε ότι θα σας χρειαστούν. Οπότε και εδώ λοιπόν μπορείτε να κάνετε έναν ε, λογαριασμό και στα αλήθεια αυτό εδώ δουλεύει μόνο μέσω του κινητού, οπότε κατεβάζετε την εφαρμογή της κρυπτο ε, στο κινητό σας, τα βρείτε link κάτω από αυτό το βίντεο αν θέλετε, να το κατεβάσετε και να κάνετε λογαριασμό και έχετε φυσικά ε, ε, μετά εδώ να, να παραγγείλετε και την κάρτα της crypto που μπορείτε να την φορτήσετε κατευθείαν με, είτε με Ethereum, με κρυπτονόμισμα ε, και κάποια άλλα κρυπτονομίσματα είτε και με ευρώ που θα έχετε μέσα στην crypto. Ε, και τη χρησιμοποιείτε λοιπόν κανονικά και αυτήν όπως και την κάρτα της ε, Binance. Τώρα θα δούμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες επιπλέον για τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, όταν πάμε τώρα για να δούμε πού θα βρούμε διαθέσιμο το κάθε κρυπτονομίσμα, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχουν όλα τα κρυπτονομίσματα διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες, σε, ό, σε όλα τα ανταλλακτήρια, θα πρέπει να πάμε λοιπόν στο κάθε κρυπτονομίσμα και ας πάρουμε ένα παράδειγμα αυτό εδώ το BitTorrent. Ε, όταν πάμε λοιπόν στις πληροφορίες του κάθε κρυπτονομίσματος, από το, είτε από το CoinMarketCap είτε και από το CoinGecko, εδώ λοιπόν Αυτόματα μας ανοίγει το overview εδώ πέρα και βλέπουμε τη τιμή, αλλά άμα πάμε εδώ στο market ή λίγο πιο κάτω, θα δούμε λοιπόν να μας δείχνει πληροφορίες για το πού μπορούμε να βρούμε αυτό το κρυπτονόμισμα για να το αγοράσουμε. Το συγκεκριμένο λέει ότι υπάρχει στη Binance και μπορείς να το αγοράσεις με, ε, με αυτό το νόμισμα και αυτό το νόμισμα και αυτό το νόμισμα. Ας πούμε μπορείς να το αγοράσεις με ευρώ, Binance Coin και αυτό κτλ. Και, και σου λέει ότι υπάρχει σε αυτά εδώ τα ανταλλακτήρια. Τώρα, εδώ σε αυτό το σημείο ξαναλέω ότι μπορούμε να βρούμε όλα τα ανταλλακτήρια τα οποία υπάρχουν για αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων και και έχω εντοπίσει ένα ανταλλακτήριο το οποίο συνήθω όταν δεν βρίσκουμε κρυπτονομίσματα διαθέσιμα στην Binance ή στην Coinbase ή κάποια από τα μεγάλα ανταλλακτήρια, τα βρίσκουμε σε αυτό εδώ το ανταλλακτήριο. Το οποίο λοιπόν αυτό το ανταλλακτήριο τώρα είναι, είναι μόνο για μετατροπή από το ένα νόμισμα στο άλλο και δεν μπορούμε να αγοράσουμε κατευθείαν με κάρτα ή με τραπεζική κατάθεση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμω, μπορούμε να αγοράσουμε στην Binance. 100 ευρώ σε USDT. Το USDT είναι κρυπτονόμισμα το οποίο έχει σταθερή αξία. Δεν έχει αυξομοιώσει όπω έχει το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Θεωρείται stable coin, σταθερό. Μπορούμε λοιπόν να αγοράσουμε για παράδειγμα 100 ευρώ, 120 USDT και αυτά τα 120 USDT μετά να τα μεταφέρουμε από εδώ σε αυτή εδώ την, το ανταλλακτήριο σε δικό μας λογαριασμό αφού θα έχουμε κάνει δικό μας λογαριασμό λοιπόν Τώρα το πώς θα μεταφέρνεις αυτά σε, σε αυτό εδώ το λογαριασμό θα δείτε σίγουρα το βίντεο το οποίο σας δείχνω με ακρίβεια πώς κάνετε μεταφορές κινήσει, αγορά, και τα κτλ. στην Binance. Οπότε αυτό σίγουρα θα πρέπει να το δείτε για να έχετε, αν δεν το έχετε δει ακόμα, γιατί μερικοί μπορεί να το έχετε δει ήδη, λοιπόν για να ξέρετε πώ κάνετε μεταφορέ κινήσει κτλ. Και, και από εδώ μετά λοιπόν, αφού έχετε για παράδειγμα 100 USDT, αυτά τα 100 USDT για παράδειγμα θα μπορούσατε να αγοράσετε Litecoin. Πε ότι θέλαμε να αγοράσουμε Litecoin, κάνουμε λοιπόν τη μετατροπή μέσα. Είναι εύκολη σχετικά αυτή η διαδικασία, γιατί, διότι άμα έχετε καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο το κάνετε στην Binance λειτουργεί με τον ακριβώ ίδιο τρόπο και σε αυτή εδώ την πλατφόρμα. Okay, οπότε ξεκινάμε πρώτα από την Binance για να έχουμε την απλή βασική καθοδήγηση. Αν για κάποιο λόγο μα κολλήσει η Binance κάτι τεχνικό, μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την Crypto και μπορούμε μετά σαν άλλη επιλογή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που έχω δει σαν άλλη καλή επιλογή, έχουμε το Bitfinex και έχουμε και το Kraken, έχουμε και το Kucoin. Η Coinbase, παρόλο που είναι μεγάλη εταιρεία, σταθερή κτλ., ασφαλή, δεν την πολύ προτείνω. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσατε να την χρησιμοποιήσετε άνατα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά δεν είμαι φαν τη, διότι στα αλήθεια δεν θεωρώ ε, ότι υπάρχει κάποιο νόημα να τη χρησιμοποιήσει κάποιο. Πολύ απλά. Και ότι άλλε πλατφόρμε είναι πολύ πιο ε, καλέ, ε, έχουν καλύτερη ευελιξία και καλύτερα ε, φύση, α πούμε, χαμηλότερα και Απλά μπορεί να επιλέξει τι άλλε πλατφόρμε. Πολύ απλά. Οκ, okay. και έτσι κι αλλιώ οι επιλογέ σα δίνω, εσεί αποφασίζετε τι θα κάνετε. Alright, λοιπόν, οπότε έτσι μπορούμε να αγοράσουμε κρυπτονομίσματα. Όταν δεν τα βρίσκουμε διαθέσιμα στι ανάλογε πλατφόρμε τι οποίε θέλουμε να αγοράσουμε. Τώρα, πάμε να δούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την επιλογή των κρυπτονομισμάτων για επένδυση. Εδώ τώρα είναι ένα ευαίσθητο σημείο και θα ήθελα να σα πω πω οτιδήποτε λέω εδώ είναι δική μου εκτίμηση σύμφωνα με αυτά που παρακολουθώ εγώ και καταλαβαίνω εγώ από την εμπειρία μου και εδώ οι απόψει μπορεί να είναι διαφορετικέ από τη δική μου με τη δική σα και άλλων που είναι στο χώρο. Που μπορεί να ακούσετε βίντεο ή να πάρετε πληροφορίε. Τώρα θα σα δώσω λοιπόν καθαρά τη δική μου άποψη στο θέμα και ούτε είναι χρηματοοικονομική συμβολή, ούτε επενδυτική συμβολή. Είναι απλά καθαρή πληροφορία και δική μου εκτίμηση για τα κρυπτονομίσματα. Έχουμε λοιπόν bitcoin και όλα τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Το bitcoin έχει τη μεγαλύτερη αξία και συνήθω για μεγάλη ποσότητα σε επένδυση, δηλαδή όταν θέλει κάποιο να επενδύσει αρκετά χρήματα, είναι στι πρώτε επιλογέ το bitcoin και το ethereum. Βέβαια πλέον, μια και έχει φτάσει αρκετά ψηλά, αρκετό κόσμο πλέον, η πλειοψηφία του κόσμου έχει στραφεί προ τα άλλα κρυπτονομίσματα, το οποίο τα λέμε altcoins. Οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα που είναι διαφορετικό, δηλαδή άλλο που δεν είναι το bitcoin, το λέμε, τα λέμε altcoins. Οκ, okay. αλλά γιατί έχει στραφεί, διότι στα αλήθεια έχουν και καλύτερη απόδοση. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι ναι, το bitcoin είναι ο βασιλιάς και κάποιες φορές επειδή πέφτει η αξία του bitcoin, πέφτουν και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Αυτό όντω ισχύει, διότι έχει ένα 50% κοντά dominance, δηλαδή στο 1,93% που είναι η αξία όλων των κρυπτονομισμάτων, το 48,6% είναι μόνο το bitcoin. Όμως, όταν είναι για, να, για απόδοση πίσω, για επιστροφή στην επένδυσή μας, στατιστικά έχουμε δει ότι έχουν καλύτερη απόδοση τα άλλα κρυπτονομίσματα. Οπότε, στα αλήθεια, το bitcoin δεν είναι πλέον για τουλάχιστον μικρού σαν επιλογή να επενδύσει κάποιο. Φυσικά μπορεί να επενδύσει. Αν νιώθει κάποιο πιο ασφαλέ να επιλέξει το bitcoin. Αν νιώθει πιο ασυγουριά ή θεωρήσει ότι αυτό κατα... θεωρεί κάποιο ότι αυτό κατανοεί καλύτερα και πρέπει να αγοράσει εκεί, δεν σα αποτρέπω για να μην αγοράσετε bitcoin. Σα λέω καθαρά τι βλέπω εγώ και τι καταλαβαίνω εγώ. Και αν δούμε λοιπόν την... για παράδειγμα την απόδοση του bitcoin που έχει φτάσει 49.000 που κάνω αυτή τη στιγμή το βίντεο, αλλά έχει φτάσει μέχρι και 65.000. 65 θεωρείται λοιπόν πολύ μεγάλο το νούμερο. Όμως αν δούμε ε, μαθηματικά, η απόδοση που είχε τον τελευταίο χρόνο είναι 561%. Που σημαίνει λοιπόν ότι, ε, ναι, βασικά ότι λέει το νούμερο, τόσο 100% πάνω. Αν δούμε ε, το Ethereum τώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στην αγορά, η απόδοση που είχε το τελευταίο ε, ένα χρόνο, ήταν, είναι 1123%. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι αν είχαμε επενδύσει 1000 ευρώ σε Bitcoin, θα είχαμε 5.610 ευρώ. Ενώ αν είχαμε επενδύσει στο Ethereum 1000 ευρώ, θα είχαμε 11.230 ευρώ. Είναι πάρα πολύ απλή η λογική. Δεν είναι καθόλου ε, πολύπλοκο, θεωρώ. Ας πάρουμε παράδειγμα και άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι ε, από τα κορυφαία, εδώ στην, ε, είναι στο top 10, ας πούμε, top 20 στην αγορά. Εδώ, στο market. Ε, αν πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα και το ε, Cardano, που είναι ένα θεωρείται ένα κορυφαίο κρυπτονόμισμα με, ένα, με μια φοβερή τεχνολογία από πίσω, η απόδοση λοιπόν η οποία είχε το τελευταίο χρόνο ήταν 20, ε, 2.500%. Δηλαδή 2.593% αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο. Έτσι, αυτά μπορεί να, να έχουν αυξομοιώσει. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι αν είχαμε επενδύσει 1.000 ευρώ σε αυτό πριν ένα χρόνο. Τώρα θα είχαμε 25.000. Άρα λοιπόν, πού είναι η μεγαλύτερη επιστροφή, στο Καντάνο ή στο Bitcoin, στο Ethereum ή στο Bitcoin. Ε, Χωρί να θέλω να θάψω το Bitcoin, δεν προσπαθώ να θάψω το Bitcoin. Έτσι, και θεωρείται ότι κάποιοι α πούμε βάζουν συνήθως όταν κάνουν και μια, μια καλή επένδυση βάζουν ένα μέρος του κεφαλαίου τους και στο bitcoin και για ασφάλεια διότι θεωρείται το πιο stable και το πιο αυτό το θεωρούν κάπως πιο ασφαλής να βάζουν ένα τουλάχιστον μια ποσότητα στο bitcoin και θα μπορούσε κάποιο να το κάνει φυσικά. Έτσι. Και αν πάρουμε άλλο ένα κρυπτονόμισμα, ένα κορυφαίο κρυπτονόμισμα πάλι βλέπουμε ότι το τελευταίο ένα χρόνο είχε 8.966% αύξηση και άλλο ε, κρυπτονομίσμα το BitTorrent για παράδειγμα πάλι και αυτό 2.998% αύξηση. Άρα λοιπόν με απλά λόγια σημαίνει ότι έχετε αρκετά άλλα κρυπτονομίσματα στην αγορά που έχουν αξία και που θα μπορούσατε να επιλέξετε και να αποφασίσετε ποιο θα αγοράσετε. Τώρα εγώ επέλεξα μερικά να σας δείξω όχι να σας πω ότι αγοράσετε αυτά. Φυσικά το Ethereum ε, και ε, το Ethereum, το Cardano, Polkadot ε, το Chainlink, το Solana και Filecoin και Theta Network, αυτά θερούνται ε, ως δυνατά project για να επενδύσετε. Βέβαια, δεν θέλω να σας τρέψω, ξαναλέω, δεν θέλω να σας τρέψω την προσοχή να αγοράσετε αυτά, αυτά τα κρυπτονομίσματα. Αλλά άμα ψάξετε ως πληροφορίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, βρίσκεται ότι προς τα είναι η κατεύθυνση. Και αυτά τα κρυπτονομίσματα επίσης έχουν και ένα σοβαρό οικοσύστημα από πίσω και έχουν project τα οποία έχουν χτιστεί πάνω τους και partnerships και έχουν αξία. Δεν είναι απλά ένα κρυπτονομίσμα το οποίο μπορείς να αγορα... διαφημίζεις να αγοράσεις. Κρυπτονομίσματα που δεν έχουν κάποια αξία σε τεχνολογία σε κάτι, ας πούμε είναι για παράδειγμα το Dogecoin ή κάποια άλλα, το οποίο όμως στα αλήθεια Αξία σε τι δίνει, πώ παίρνει αξία ένα κρυπτονόμισμα, Παίρνει από την προσφορά και την ζήτηση που υπάρχει στην αγορά και από την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και έτσι ξεκίνησε και το bitcoin. Το bitcoin είναι μια τεχνολογία που ξεκίνησε στην αρχή ω μια ιδέα και από τη στιγμή που ο, ο κόσμο το επέλεξε και το εμπιστεύτηκε, πήρε μεγαλύτερε διαστάσει και έφτασε εκεί που έφτασε. Οπότε πλέον και το dogecoin, παρόλο που δεν έχει κάποια σημαντική τεχνολογία όπως έχουν τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, από τη στιγμή που έχει επιλεχθεί από τον κόσμο και ο κόσμος το στηρίζει, τότε του δίνει και αξία. Αλλά σε τέτοια project συνήθως όπως το Dogecoin και κάποια άλλα σαν αυτό, ε, αυτά δεν, έχουν, ε, δεν μπορείς να νιώσεις τη σταθερότητα όπως έχουν ε, τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα που, σας, που αναφέρθηκα πριν. Διότι αυτά σε βάθος χρόνου μπορεί να χάσουν το τρέντος, γιατί κάποιες φορές βλέπουμε κάποια κρυπτονομίσματα να είναι τρέντ για, για ένα χρονικό διάστημα και μετά από αυτό να έχουν πτώσει. Οπότε λοιπόν, σαν καλύτερη επένδυση και ειδικά για άρχη, θεωρείται κάποιο να επιλέξει αυτό. Τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα εδώ πέρα, τα οποία έχουν αξία. Και όσο κάποιο εξοικειώνεται με τα κρυπτονομίσματα, θα μπορούσε μετά να κάνει κι άλλε επιλογέ. Δηλαδή, αργότερα θα μπορούσε να: όταν κατανοήσει κάποιο καλύτερα την, ε, την αξία των κρυπτονομισμάτων και το trend και όλα αυτά και ξέρει και να κάνει trading και τα σχετικά, εκεί θα μπορούσε να, και, να επεκταθεί και, σε άλλα κρυπτονομίσματα. Αλλά η αρχή τουλάχιστον, μέχρι να φτάσει σε ένα τέτοιο level, καλό είναι κάποιο να επενδύσει σε πιο σταθερά και καλά κρυπτονομίσματα. Έτσι. Ακόμα και αν αυτό, αν μιλάμε και για το ίδιο το bitcoin. Έτσι. Και απλά για να προσθέσω κάποιε επιπλέον πληροφορίε. Ε, κάποια κρυπτονομίσματα έχουν, ας πούμε, έχουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, ε, διότι έχουν ένα super τεχνολογικό project από πίσω και κάνει αυτό και εκείνο κτλ. Για να μην πω τώρα σε πολλέ λεπτομέρειε. Και κάποια άλλα κρυπτονομίσματα δεν έχουν μια super τεχνολογία από πίσω, αλλά έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό marketing από πίσω και μια δυναμική ομάδα που τα σπρώχνουν και κάνουν partnerships. Και και στα αλήθεια, α πούμε, ένα από αυτά είναι το, το XRP. Δεν είναι ότι θεωρείται το super κρυπτονόμισμα σαν τεχνολογία όπω το Cardano και κάποια άλλα και το Ethereum και τα σχετικά. Αλλά το XRP, για παράδειγμα, έχει το πιο δυνατό marketing στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σαν στην πρόθεσή του. Και ε, Στα αλήθεια, αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου του οποίου ε, δίνει αξία στο κρυπτονόμισμα. Βέβαια, υπάρχουν για το συγκεκριμένο νόμισμα υπάρχουν διάφορα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και κάποιε φορέ, ειδικά για κάποιον ο οποίο ξεκινάει στην αρχή, ε, αυτά τα σαν το XRP και και κάποια άλλα σαν αυτό, ε, τα αποφεύγουμε λίγο διότι Υπάρχει και αυτό που λέμε η χειραγώγηση στην αγορά, διότι ναι μεν τα κρυπτονομίσματα είναι αποκεντρωμένα, δεν ελέγχονται τα περισσότερα τουλάχιστον δεν ελέγχονται από κάποιο συγκεκριμένο ας πούμε, κάποια εταιρεία ή κάποια ομάδα ανθρώπων, αλλά όταν, έχουν, όταν αυτά τα κρυπτονομίσματα έχουν και μια αξία στην αγορά, η αξία του στην αγορά μπορεί σε κάποιο βαθμό να χειραγωγηθεί από, από ειδήσει, από ανθ, ανθρώπους που έχουν διάφορους, διάφορα ενδιαφέροντα, έτσι. Οπότε με το XRP, ε, στο XRP θα έλεγα κάποιος, ας πούμε, αν κάποιο θέλει να συμμετέχει, είναι επιλογή του καθενό να το κάνει αφού έχει κάπω μια εμπειρία στην αγορά και καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Έτσι. Σχετικά με αυτό τώρα, θεωρώ σημαντικό να προσθέσω κάποιε επιπλέον πληροφορίε, διότι όταν ξεκινάμε, συνήθω ε, περιμένουμε ότι <coughs> θα έχει μια τέτοια άνοδο, έτσι όπω θα πηγαίνουν τα πράγματα κάπω έτσι λοιπόν προ τα πάνω μόνο. Αλλά στα αλήθεια, στα κρυπτονομίσματα έχουμε δει πάντα μεγάλες αυξομοιώσεις και μπορεί να το δεις την τη μία μέρα ε, 60% πάνω και την άλλη μέρα 40% κάτω. Έτσι. Αυτά έχουν, έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Όμως σε βάθος χρόνου ε, μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι ε, αυτά έχουν άνοδο. Έτσι. Άμα τραβήξει μια γραμμή και υπολογίσει, σε βάθος χρόνου λοιπόν, έχουν άνοδο και αναμένεται λοιπόν να πάνε καλά και να, να έχουν εξέλιξη. Έτσι. Και έχουμε δει λοιπόν κινήσεις μέχρι και 38% πτώση καθώς, καθώς, λοιπόν έχουμε πρόοδο και ανάπτυξη είτε του bitcoin είτε και σε άλλα κρυπτονομίσματα. Έτσι. Και επίσης ένα σημαντικό πράγμα το οποίο θέλω να ξέρετε είναι το εξή ότι γίνεται τεράστια χειραγώγηση αρκετές φορές στην αγορά στα κρυπτονομίσματα και μόνο από επίθεση, από, κακές, αρνητικές ειδήσει για το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα ε, θεωρείται ότι το, ότι το bitcoin έχει πεθάνει τουλάχιστον 407 φορές. Πεθάνει με την έννοια ότι τον έχουν ρίξει την αξία του κάτω τουλάχιστον 407 φορές στην ιστορία. Οπότε αυτό αναμένεται να υπάρξει. Και αν κάποιος δεν είναι διατηρηθημένος να αντέξει ας πούμε και την πτώση, το 30-40% μείωση στο πορτοφόλι του, ακόμα και 80% ή 100%, τότε κάποιο να μην συμμετέχει ή να συμμετέχει σε ένα, με ένα ποσό το οποίο θα είναι ok άμα το δει. Έτσι. Ε, και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό έχει γίνει επανειλημμένα και γίνεται πάντα και θα, γίνεται, θα το βλέπετε αυτό να γίνεται ε, συνέχεια στην ιστορία. Έτσι. Όμως όσο κατανοείτε την αξία των κρυπτονομισμάτων και ότι όταν πάμε να επενδύσουμε σε κρυπτονομίσματα δεν πάμε στα αλήθεια... Άντε, να επενδύσουμε να όπω επενδύουμε στι συμμετοχή σε κάτι που θα είναι για λίγο καιρό και θα εξαφανιστεί μετά και θα βγάλουμε λίγα λεφτά. Δεν είναι πα σαν με το σκεπτικό του τζόγου στα κρυπτονομίσματα. Πα με το σκεπτικό με το στόρο value να αποθηκεύει, να, να, να αποταμιεύει και να αποθηκεύεις αξίες σε κρυπτονομίσματα. Και μιλάμε λοιπόν, όταν μιλάμε για κρυπτονομίσματα και για το blockchain που έχουμε ακούσει, μιλάμε για την αλλαγή και τη μετατροπή του υφιστάμενου ecosystem σε σε ένα καινούριο, το οποίο είναι, θα είναι αποκεντρωμένο σιγά σιγά και μιλάμε επίσης και το Web 3.0, το οποίο αναμένεται λοιπόν το ίντερνετ να μετατραπεί σε, σε σε blockchain, να δουλεύει μάλλον στο blockchain πάνω στο blockchain και να είναι αποκεντρωμένο να μην ελέγχεται μόνο από κάποιες εταιρείες ή κάποιες κυβερνήσεις που μάλλον εντάξει και εταιρείες και κυβερνήσεις κάπως μαζί αλλά να είναι ανεξάρτητο. Και αυτό λοιπόν είναι το Web 3.0. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω σε άρθρα. Υπάρχει εδώ, υπάρχει και στο Forbes, υπάρχει και σε πολλά άρθρα που μπορείτε να δείτε πλήρω τι σημαίνει αυτό. Και ε, ένα παράδειγμα αυτού είναι για παράδειγμα ότι, ότι όταν έχουμε. Uh, το, ας πούμε, την Amazon και την Google να έχει τον πλήρη έλεγχο του cloud των αρχείων μας στο ίντερνετ uh, δεν είναι και το πιο ασφαλές, έτσι, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε πετάξουν έξω, μπορεί να σε κλειδώσουν. Uh, πλέον έχουμε λοιπόν project κρυπτονομισμάτων όπως το Filecoin, ένα παράδειγμα τώρα του Web3.0 ότι κάποιο μπορεί να κάνει storage τα δικά του αρχεία σε ένα δίκτυο το οποίο θα είναι αποκεντρωμένο που σημαίνει ότι δεν θα ελέγχεται από κάποιον δεν θα μπορεί κάποιος να αποφασίζει ότι δεν σε θέλουμε εσένα και πρέπει να μην χρησιμοποιείς άλλο τις υπηρεσίε μας Έτσι, το οποίο έχει συμβεί κάτι παρόμοιο έχει συμβεί στην, με την Google και την Amazon πολλές φορές okay. οπότε λοιπόν ε, Στι ειδήσει, αυτό θα συμβαίνει: θα υπάρχει τρόμο ότι είναι φούσκα το bitcoin, θα γίνει αυτό. Χρόνια το προσπαθούν, αλλά στα αλήθεια είναι είτε για να αγοράσουν, πολλέ φορέ το κάνουν για να ρίξουν την αξία του, του και να ξαναγοράσουν πιο χαμηλά και να κερδίσουν για, για την, με την άνοδο του. Δηλαδή, είναι, θεωρείται καθαρή χειραγώγηση στην αγορά. Και όποιο έχει λίγη εξοικείωση, το καταλαβαίνει. Και άμα δει την ιστορία και την εξέλιξη, καταλαβαίνει ότι αυτό γίνεται συνεχόμενα. Αλλά ε, ο λόγο που βγαίνει λοιπόν κάποιο να επενδύσει είναι. Λόγω του ότι κατανοεί το project και πιστεύει ότι ας πούμε πιστεύει σε αυτό και θέλει να επενδύσει σε αυτό. Και φυσικά και οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα έχουν και αυτά το ρίσκο τους, όπως κάθε επένδυση, και εδώ υπάρχει το ρίσκο. έτσι το να το λέμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ σε καμία περίπτωση δεν προτείνεται κάποιο να, 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 να βάλει όλα τα χρήματα και να. Να, να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του ή την οικογένειά του ας πούμε σε οικονομικό κίνδυνο ε, για να επενδύσει στα κεπτονομίσματα. Από την άλλη το, το ρίσκο δεν υπάρχει στο να χάσει όλα τα λεφτά, υπάρχει το ρίσκο στο να είναι ας πούμε σε μία βδομάδα, σε ένα μήνα, σε κάποιο χρονικό διάστημα να υπάρχει να είναι μείον το πορτφόλιό του η αξία των ε, κρυπτονομισμάτων που θα έχει αγοράσει. Αλλά όχι όμω ε, να έχει 0 ευρώ. Έτσι. Έχει μια διαφορά αυτό. Γιατί κάποιο νομίζει ότι θα χάσει τελείω τα, τα κρυπτονομίσματα. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοια συζήτηση. Τουλάχιστον με, με αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμή. Πάμε ξανά τώρα πίσω στην επιλογή των κρυπτονομισμάτων. Ενώ λοιπόν έχουμε διάφορα εδώ, κάποιο θα μου έλεγε ε, ποιο πρέπει να επιλέξω. Έτσι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σας έλεγα το εξή ότι έχω κάνει αναλύσεις για διάφορα κρυπτονομίσματα στο κανάλι μου και κάνω κάθε εβδομάδα στα αλήθεια, επιλέγω κάποιο κρυπτονόμισμα και, το, και δίνω τις, τις πληροφορίες, τις λεπτομέρειες αυτού του project και έχω συχνά λοιπόν για διάφορα κρυπτονομίσματα, το Filecoin, για το Siacoin και το Dent και έχω πάρα πολλές αναλύσεις λοιπόν που μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή από το κανάλι μου και όταν κάποιο επιλέξει λοιπόν κάποιο κρυπτονόμισμα, έχω πάρα πολλέ πληροφορίε που έχω ανεβάσει εδώ που μπορείτε να βρείτε ανα πάσα στιγμή. Όταν κάποιο λοιπόν επιλέξει κάποιο κρυπτονόμισμα, μπορεί να κερδίζει και interest συμμετέχοντα στο δίκτυο του συγκεκριμένου νομίσματο. Αν για παράδειγμα κάποιο επιλέξει και επενδύσει στο κρυπτονόμισμα Binance Coin ή Solana, θα μπορούσε λοιπόν. Να συμμετέχει και να στηρίξει το δίκτυο αυτό το κρυπτονομίσματος Διότι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία, την οποία εάν στηρίξει το δίκτυο, παίρνει ανταμοιβή. Παίρνει ανταμοιβή από, τα φύς, από των κινήσεων που γίνονται σε αυτό το δίκτυο. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό, σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά αυτό ονομάζεται για παράδειγμα Staking, Staking Reward. Και για Staking Rewards έχετε δύο βίντεο στο κανάλι μου το αυτό, αυτό το Staking Rewards παθητικό εισόδημα και πάλι και αυτό εδώ, δεύτερο μέρος. Σε αυτά τα δύο βίντεο θα καταλάβετε ακριβώς πώς θα παίρνετε rewards για τα κρυπτονομίσματά σας είτε στην Binance είτε και σε άλλα πορτοφόλια, σε άλλα ε, ανταλλακτήρια. Οπότε, από τη στιγμή που κάποιο έχει κάποιο κρυπτονόμισμα, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο όπως το έχει ήδη στο πορτοφόλι του απλά να επιλέξει να στηρίξει το δίκτυο του συγκεκριμένου νομίσματος και να παίρνει και ένα έξτρα ποσοστό που σημαίνει απλά έξτρα κέρδος για το πορτοφόλι μας. Πάρα, πάρα πολύ απλά. Και σε αυτό λοιπόν δεν υπάρχουν όλα τα κρυπτονομίσματα, αλλά υπάρχουν αρκετά κρυπτονομίσματα που μπορείτε να τα κάνετε, να τα χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο, να τα κάνετε staking και να παίρνετε αυτό το reward, είτε μέσω από την Binance είτε και από άλλε εταιρείε. Και μετά φυσικά υπάρχουν άλλα κρυπτονομίσματα τα οποία δεν γίνονται staking αυτή τη στιγμή, όπω Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin και κάποια άλλα το Stellar. Δεν το staking. Είναι έξω και το Celsius Network. Μπορείτε λοιπόν να, βάλετε, να βάζετε τα χρήματα τα κρυπτονομίσματά σα σε αυτέ τι πλατφόρμε και να παίρνετε και interest. Τώρα δεν θα καλύψω πλήρη τις λεπτομέρειε σε αυτό το βίντεο, αλλά έχω ήδη ε, αρκετά βίντεο που μπορώ να σα δείξω σε αυτό. Έχω ένα βίντεο εδώ το οποίο είναι για το πώ κερδίζει interest από τα κρυπτονομίσματα και θα σας βοηθήσουν και ακόμα δύο βίντεο που έχω στο κανάλι μου τα οποία είναι το Crypto Lending και το DeFi Yield Farming. Όταν δείτε και αυτά τα δύο βίντεο, θα ξέρετε ακριβώς πώς δουλεύουν με αυτά και πώς μπορείτε να κερδίσετε interest για τα κρυπτονομίσματά σας και αντί να κάθονται απλά στην άκρη και να μην κάνουν τίποτα, να παίρνετε και interest και να βάζετε και extra χρήματα από τις επενδύσεις σας. Έτσι. Η επιλογή είναι δική σας φυσικά, εγώ απλά σας δείχνω πληροφορίες για το τι υπάρχει διαθέσιμο και το τι μπορείτε να κάνετε. Τώρα, κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε. Πιστεύω να σα βοήθησαν αυτέ οι πληροφορίε μέχρι στιγμή και να ήταν μια καθοδήγηση που, που να σα βοήθησε. Θέλω να ακούσω τι δικέ σα απόψει και τα δικά σα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Και φυσικά για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο. Και προτιμώ να γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο για να λύσω απορίες σε αυτό για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Αν κάποιο φυσικά χρειαστεί κάτι πιο άμεσο κτλ. Μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram. Ευχαριστώ να σας βοηθήσω και προσωπικά κάποιο πρόβλημα ή κάτι σημαντικό που να χρειαστείτε γενικά. Ε, ανεβάζω καθημερινά βίντεο στο κανάλι μου που μπορείτε να δείτε ανα πάσα στιγμή, οπότε αν θέλετε επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου ε, για να βλέπετε συνεχή ενημέρωση στα κρυπτονομίσματα. Ε, πατήστε και δίπλα στο κομπανάκι της ειδοποίησης για να λάβετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Κάνω μια φορά το μήνα, την εβδομάδα live στο κανάλι μου κάθε Παρασκευή μάλλον στις 7 η ώρα 7-9 μέχρι στιγμής κάνω 7 θα δούμε στο μέλλον και μπορείτε έτσι λοιπόν να είστε ενήμεροι για το τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα. Κάνω αναλύσεις και δείχνω και νέα και εξελίξεις για να καταλαβαίνετε και πώς πηγαίνουν οι όλοι οι κατάσταση με τα κρυπτονομίσματα και να ξέρετε και εσείς πώς θα κινηθείτε ε, αναλόγως. Αυτά λοιπόν για σήμερα και αυτό το βίντεο. Ε, αν σας άρεσε κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.